Σε διαθεσιμότητα έχουν τεθεί 3 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Οφάδων που εμπλέκονται στην υπόθεση διάρρηξης του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας της περιοχής. Όλα συνέβησαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες εξουδετέρωσαν τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Στη συνέχεια έθραψαν τον ιαλοπίνακα του πίσω παραθύρου της τράπεζας που δεν είχε προστατευτικό κυκλίδωμα και έτσι εισήλθαν στο κτίριο. Με τροχόδι έριξαν το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στο χώρο των ταμείων και το πίσω μέρος του ATM που βρίσκεται εντός του καταστήματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 350.000 ευρώ περίπου. Ακολούθως, οι δράστες διέφυγαν από πόρτα του υπογείου και αφού πρώτα έκοψαν την κλειδαριά. Όταν το σύστημα ενημέρωσης ήχησε στο αστυνομικό τμήμα Σοφάδων με την ένδειξη ότι υπάρχει βλάβη στις τηλεφωνικές γραμμές του κτηρίου, ο αρμόδιος αστυνομικός, μη αποδίδοντας τη δέουσα σημασία στο γεγονός, δεν μετέβη επί τόπου ελέγχοντας το κτίριο, ούτε και ενημέρωσε τους δύο αστυνομικούς που περιπολούσαν. Έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος τους, ενώ ο χώρος έχει ελεγχθεί και από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών. Το μόνο που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι οι δράστες πρέπει να γνώριζαν πολύ καλά το χώρο, αλλά και τον τρόπο εξουδετέρωσης ηλεκτρονικών συστημάτων. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας.